Καλησπέρα. Το τελευταίο vlog του 2020, άντε με το καλό να βγει το 2020, να φύγει, να μας αφήσει ήσυχους, να έρθει το 2021 έναν καλύτερο ευχόμαστε. Σας υπενθυμίζω ότι στις 10 ώρα Ελλάδος απόψε έχουμε το ρεβεγιόν, το live ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς εδώ στο κανάλι μας. Όσοι είστε μόνοι σας, όσοι μπορείτε, ελάτε να περάσουμε ωραία, να διασκεδάσουμε, να καλοπεράσουμε. Να διαβούμε αυτή την παραμονή πρωτοχρονιάς. Λοιπόν, μία φίλη διερωτάται αν τώρα σε αυτή την ηλικία έχει γίνει κακιά, γιατί μετά από 20 χρόνια σχέση έχει χωρίσει με το φίλο της και τον έχει λούσει πατόκορφα. Του έχει πει τα πάντα όλα. Και η γυναίκα είναι πολύ μπερδεμένη. Μου έχει στείλει διάφορα ερωτήματα. Θα τα διαβάσω ένα-ένα και θα αναλύσω μετά. Το ερώτημα είναι, αν ο σύντροφος σου που έχει εθιστεί στα πορνό, σου στέλνει πορνό φωτό, ας πούμε όλη μέρα, σε αναγκάζει με τον τρόπο του για τελεσέξ. Το cyber sex το λες τελεσέξ. Τελείο, τελεσέξ. Σε αναγκάζει με τον τρόπο του για τελεσέξ, αν το λέω σωστά. Όχι, δεν το λέω σωστά, αλλά θα το λέμε και εμείς τελεσέξ τώρα. Μάθαμε μία νέα λέξη, τελεσέξ. Και αποφεύγει τη σωματική επαφή και το θεωρεί λογικό και σωστό και όταν αθερμαίνει τη σχέση έτσι. Βλέπω και εγώ αυτό το mail και λέω, τι θα πάει να πει ο ποιητής. Στα καλά καθούμενα αυτός θυμήθηκε να κάνει τελεσέξ και σκεφτόμουν, μήπως δεν μπορεί να κάνει κοντα σεξ. Ζωντανό σεξ και κάνει μόνο τελεσέξ. Τι έπαθε αυτός ξαφνικά σε μια ηλικία ίντα και έγινε digital και έγινε ηλεκτρονικός και έγινε διαδικτυακός. Και εκεί που τάχανε αυτοί οι δυο, και οι δυο χωρισμένοι και οι δυο με παιδιά, ο καθένας σπίτι του, σχέση σοβαρή όπως νόμιζε η φίλη, με εκτίμηση, με στο οριοθέτηση, όλα καλά κλπ. Και έρχεται σε κάποια φάση και λέει, εγώ τώρα έχω αλλάξει συνήθειες, νέα κόλπα, έχω εκμοντερνιστεί, θα κάνουμε τελέ. Σου στέλνω φωτογραφίες πορνό άσχετες. Θέλω να πω σε αυτόν τον κύριο, το τελεσέξ δεν είναι έτσι. Το διαδικτυακό, κύριε, ανάμεσα σε ζευγάρια τα οποία είναι όντως μαζί και γνωρίζουν καλά ένας τον άλλο, δεν είναι με το να στέλνουμε φωτογραφίες και βιντεάκια από διάφορα sites ή τα οποία δεν είναι και ρεαλιστικά, δεν είναι και αυθεντικά. Είναι ηθοποιοί που τα κάνουν αυτά, τα μεγέθη που φέρονται εκεί δεν υπάρχουν, οι διάρκειες που φέρονται εκεί δεν υπάρχουν, οι εκκρίσεις που φέρονται εκεί δεν υπάρχουν. Και μόνο με είσαι έφηβος, άμαθος ή κανένας μεγάλος στην ηλικία με όχι πολύ πείρα θα πιστέψεις ότι έτσι είναι. Το έχουμε πει πολλές φορές για τις ταινίες XXX, ότι είναι από προσανατολιστικές και ότι από πλευράς σκηνοθεσίας και παραγωγής είναι φτιαγμένες επίτηδες ώστε να κάνουν augmentation, να μεγενθύνουν μεγέθη, πράξεις, συναισθήματα. Αυτό που βλέπεις εκεί στην ταινία και το βλέπεις 35 λεπτά, ο άλλος ντουκ, 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 35 λεπτά, έχουν κάνει κάτι 700 φορές. Έχουν πάρει διάλειμμα, έχουν πάρει διάκρα, έχουν κάνει το ένα, έχουν κάνει το άλλο και μετά να συνεχίσω. Δεν είναι οι φυσιολογικές ερωτικές σχέσεις όπως είναι στα ταινία. Δεν είναι. Λοιπόν, πώς αυτός ο τύπος, ο οποίος ήταν σοβαρότατος κύριος έτσι όπως το νόμιζε η κυρία, ξαφνικά άρχισε να θέλει τα τελετέτια. Η ρήξη ξεκίνησε, λέει η φίλη, από την ώρα που έκανε Facebook, χωρίς να το πει στη φιλενάδα του, βεβαίως. Έτσι, στα ίντα ξεκινάνε τα Facebook. Δεν λέω ότι ίντα, αν είναι 60, 50, 70, στα ίντα. Ή 90, 90 δεν είναι, είναι ένα από τα τρία ίντα. Κατά λάθος, λέει, είδα ότι είχε κάνει Facebook, κάποια στιγμή χάλασε το κινητό του και του έδωσα ένα δικό μου και το λάπτοπ και όταν μου το έδωσε πίσω, βρήκα μηνύματα. Αφού δεν τα σηκώνετε, γιατί τα κάνετε, μάνα μου, αφού δεν ξέρεις από τεχνολογία, τι πας να γυρίσεις και digital. Τέλος πάντων. Που καλύτερα είναι να μην μπορείς να κρυφτείς και να σε βρει, για να ξέρει η γυναίκα με ποιον έχει να κάνει. Και με τι έφηβο στα γεράματα έχει μπλέξει. Ψάχνοντας κάτι άσχετο, βρήκα μηνύματα με μια παλιά σχέση.
Και από εκεί και πέρα άρχισαν οι υποψίες ότι χαζή τελείως δεν είμαι. Δεν είσαι χαζή, μάνα μου, εσύ. Ο άλλος είναι χαζός. Ο άλλος είναι χαζός και παραμυθιάζεται και παίρνεται και φέρεται και έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα από το Facebook. Προσοχή στην τρίτη ηλικία και στη μέση ηλικία από το Facebook. Κυρίως στην τρίτη. Προσοχή. Προσοχή, γιατί έχει πολλούς οι οποίοι μπαίνουν μέσα και θαμπώνονται. Τι παζάρι είναι αυτό! Έχει πολλά προφίλ, έχει πολλές γυναίκες. Μην σας πω και για το Tinder και άλλες εφαρμογές γνωριμιών που παθαίνουν την πλάκα τους και το κοκομπλόκο τους και τα κάνουν όλα τελέ. Και τα τελειώνουν στο τέλος. Και τελειώνουν και τα φυσιολογικά και τα αληθινά που έχουν στη ζωή τους. Και λέει η φίλη, νιώθω άσχημα γιατί εξελίχθηκα σε μεγάλη κατίνα. Έψαξα αρκετά και έμαθα αρκετά που δεν μ' άρεσαν καθόλου. Αυτός επικοινωνούσε με παλιές του σχέσεις, με τις οποίες έγραφε σε καθημερινή βάση, μπορώ να πω. Η μια με μεγάλη προϊστορία, του σκηνιού και του παλουκιού, η προϊστορία της η ίδια δεν ξέρω, δεν με αφορά. Η άλλη μάλλον εφηβικός έρωτας και από ό,τι έμαθα μετά από τα μηνύματα ήταν και ο πρώτος της. Έτσι. Μπαίνει τώρα το παλικάρι, λίγο με ένα βήμα πριν τα καπεί, μπαίνει στο Facebook, κάνει Facebook και βρίσκει τους παλιούς του έρωτες και τους αναθερμένοι. Τελε αναθερμένοι. Αλλά δεν ζούμε πολύ μακριά. Εδώ που ζούσαν αυτοί ήταν πολύ μακριά από εκεί που ήταν οι παλαιές. Άρα το τελε ενδείκνυτο. Είχαμε πολλούς καυγάδες και τελικά είπε ορισμένα πράγματα, είπε πάρα πολλά ψέματα και είχε αλλάξει ο τρόπος του 180 μοίρες. Μάλλον τονώθηκε το εγώ του. Οπότε αυτός όταν μπήκε μέσα στο Facebook και βρήκε τις παλιές, οι οποίες έπαιζαν το παιχνιδάκι του να στέλνουν μηνυματάκια και μωρό μου και μ' αρέσεις και σ' αγαπώ για πάντα. Μια του γράφε. Α, θα τα πούμε τη σειρά. Σ' αγαπώ και, και ειδικά άμα ο άλλος έχει βάλει και μια φωτογραφία που ήταν 35 χρονών, ενώ το ένα είστε 90 και. Και τη βλέπεις και εσύ και λες, πω, τι ωραίος γκόμενος. Σιγά μην ήξερε αυτός να κάνει βιντεοκλήση για να το δουν πώς είναι τώρα. Ή σιγά μην έκανε βιντεοκλήση. Τα τελευταία 2 χρόνια, λέει, τις σχέσεις μας, άρχισε να θέλει τα τελέ. Ξεκίνησε με ερωτικά παραμύθια, στο πούμε, πράγμα που με εκνεύρισε και με κούρασε. Χωρίσαμε πολλές φορές και πάντα ερχόταν και παρακαλούσε και κλεγόταν και με έβγαζε τρελή και φαντασιόπληκτη. Σου έκανε και gaslighting από πάνω. Ένας ο οποίος είχε μία κανονική σχέση που όταν βρισκόταν με τη φιλονάδα του κάνανε σεξ και όχι τελεσεξ, άρχισε να μου θέλει τα τελεσεξ. Μετά έλεγε ότι αυτά είναι απλώς παιχνίδια του Facebook και ότι δεν έχουν σχέση με εμάς. Παιχνίδια του μυαλού σου είναι, μάνα μου, που είναι λίγο. Μέχρι που μια μέρα, για να μου αποδείξει ότι μετράει σαν άνδρας, δείτε τι λεβέντη, τον έβρισες και έχεις και ενοχές, καμία ενοχή, τίποτα. Μου έστειλε ένα μήνυμα της μιας που του έλεγε «Σ' αγαπώ, πάντα σ' αγαπούσα» κλπ. Και δεν ξέρει ποια είμαι εγώ, ενώ αυτή με ήξερε. Και λέει, αυτή, όταν αυτός άρχισε να θέλει τα τελεσέξ, δεν ήθελε να κάνει σεξ μαζί του, έτσι αυτός άρχισε να τη στέλνει τα δυσπροωθεί τα μηνύματα των άλλων γυναικών. Λεβέντες, άντρακλας, με σεβασμό και εκτίμηση προς τις γυναίκες με τις οποίες σχετίζεται. Τώρα, σοβαρά. Τώρα, έτσι, μία συμβουλή. Αν γνωρίσετε κάποιον καινούριο τύπο, και ειδικά τώρα μέσω διαδικτύου, και σας στέλνει screenshots, απεικονίσεις οθόνης από επικοινωνίες που είχε με άλλη γυναίκα, κόψτε το κατευθείαν. Γιατί σημαίνει ότι παίρνει αντρόπαια αυτά που του γράφει οποιαδήποτε γυναίκα, δεν σέβεται την οποιαδήποτε γυναίκα και την εξευτελίζει μετά. Και με τον ίδιο τρόπο θα πάρει απεικονίσεις οθόνες, screenshots από τις δικές σας συνομιλίες μετά και θα τις δείχνει αλλού για να λέει: «Κοιτάξτε τις σπουδές που είμαι. Και αυτή με ήθελε, και άλλη με ήθελε, και άλλη με ήθελε». Scripta manent, λένε, έλεγαν οι αρχαίοι Λατίνοι, οι αρχαίοι Ρωμαίοι στα λατινικά. Scripta manent, τα γραπτά μένουν. Προσέξτε πάρα πολύ καλά τι γράφετε σε μηνύματα, στα Messenger, στα Skype, δεν ξέρω που μιλάτε. Στα Facebook, στα Instagram, προσέξτε τι γράφετε σε μηνύματα και ό,τι γράφετε να έχετε πάντα υπόψη σας ότι αυτό που γράφω μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Αυτό ισχύει για όλους μας. Μεγάλη προσοχή στο γραπτό λόγο. Δεν γράφουμε προσωπικές πληροφορίες, δεν στέλνουμε δικές μας φωτογραφίες ή φωτογραφίες που δεν θα θέλαμε να ξέρει κανείς ότι στείλαμε. Δηλαδή, ακόμη και φωτογραφίες μέσα από ένα site να πάρεις,
Γιατί να έχει ο άλλος screenshot μετά, απεικόνιση οθόνης, ότι στο Messenger εσύ η Γεωργία Γεωργίου, τέλος πάντων, όποια και να σε, έχει στείλει φωτογραφία με ένα τέτοιο μπλε, πορτοκαλί, πράσινο, λιλά. Και λέει η φίλη, της έβγαλε τον κακό της σε αυτό που δεν ήξερε ποτέ ότι είχε. Κατασκοτώθηκαν, τον εξύβρισε, του είπε και από που μπήκε, του είπε και από που βγήκε, τον τελεύρισε, του κάνει τελεσέξ, τον τελεύρισε, τον τελεκανόνισε και τελέωσαν και τελείωσαν. Και ρωτάει φίλη, γιατί έγινα κακός άνθρωπος σε αυτή την ηλικία? Γιατί ενώ χώρισα από τον άνδρα μου με κάθε αξιοπρέπεια και κάθε σεβασμό, γιατί ενώ είχαμε τόσα χρόνια σχέση με αυτόν τον άνθρωπο και ήμουνα μια χαρά μαζί του, κυρία, ευγενική κλπ. Κλπ. Γιατί να έρθει αυτό το Facebook, να μπει αυτός να κάνει Facebook και να αλωτριωθεί και μετά να αλωτριωθώ κι εγώ? Δεν σου φταίει το Facebook, φιλενάδο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν Facebook και γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους που είναι οικογενειάρχες ή που είναι σοβαροί και πιστοί στις σχέσεις τους και στο Facebook γράφουν μόνο τις απόψεις τους, κάνουν κάποιες αναρτήσεις και δεν μπαίνουν σε συνομιλίες φλερταριστικές με παλιές τους σχέσεις ή παλιά τους φλερτ ή με οποιαδήποτε γυναίκα θελήσουν να φλερτάρουν. Το Facebook είναι μέσον και έχει σημασία πώς το χρησιμοποιούμε. Εγώ προσωπικά έχω τρία προφίλ στο Facebook και δύο σελίδες. Η μία σελίδα είναι για τα αγγλικά βίντεο, η άλλη είναι για τα ελληνικά και έχω τρία προφίλ γιατί είχα κάνει για πρώτη φορά Facebook το 7, τέλη του 7, αρχές το 8 και μέχρι να κάνουν το θεσμό των σελίδων δεν υπήρχε άλλος τρόπος να κάνεις παραπάνω φίλους, έτσι άνοιξα και δεύτερο και τρίτο προφίλ. Περίπου 200.000 άνθρωποι είναι είτε έχουν πατήσει like στη σελίδα μου, είτε ακολουθούν τα προφίλ μου, είτε είναι φίλοι στα προφίλ μου. Δέχομαι χιλιάδες μηνύματα. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το κομμάτι φλερτ μέσω Facebook. Ποτέ. Δεν με απασχολεί. Αν τύχει κάποιος και γράψει κάτι το οποίο είναι τέτοιου είδους, blocking and delete. Σβήνω το μήνυμα και μπλοκάρω αυτό που το έγραψε. Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ευγενικό πράγμα και δεν είναι ο χώρος το Facebook για να φλερτάρεις κάποιον. Και επίσης, έχουμε κάνει και ένα βίντεο μια φορά, θυμάστε. Και επίσης, με ποιο θάρρος και με ποιο θράσος ο οποιοδήποτε που κάθεται στο σπίτι του και έχει τη ζωή του, η οποία ζωή του μπορεί να είναι μέσα σε ένα γάμο ή μέσα σε μια σχέση καλή ώρα όπως αυτός ο κύριος με αυτή την κυρία, ο κύριος εντός εισαγωγικών, η κυρία με κεφαλαία, γιατί να έρχεται να φλερτάρει μαζί μου και να μου γράφει μου αρέσεις και με εξιτάρεις και θα ήθελα πολύ να σου κάνω το ένα και να σου... Γιατί? Ή να στείλει φωτογραφία τα body parts του, τα σημεία του σώματός του. Γιατί? Και γιατί εγώ να μπω στη διαδικασία να τροφοδοτήσω τη φαντασίωση του καθενός φαντασιόπληκτου. Γιατί περί φαντασιοπληξίας πρόκειται. Λοιπόν, φιλενάδα, αυτός ο πρώην σου στα ίντα είχε πολλά αποθυμένα, άβγαλτος, κοινωνικά άβγαλτος. Γιατί ένας άνδρας δεν χρειάζεται να πάει με πάρα πολλές γυναίκες και να κάνει με πολλές γυναίκες σεξ για να είναι ξεβγαλμένος κοινωνικά ή μια γυναίκα το αντίστοιχο. Δεν χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να είσαι παρατηρητικός, να είσαι παρατηρητική, να βλέπεις τι συμβαίνει και να μπορείς να μαθαίνεις μέσα από ό,τι βλέπεις. Άβγαλτος αυτός, με χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή ερωτική αυτοπεποίθηση, κομπλεξικός ίσως, δεν ξέρω αν είναι συμπλεγματικός, με χαμηλή αυτοεκτίμηση ίσως, δεν ξέρω. Πήγε στο Facebook και βρήκε τον παράδεισο. Πήγε στο playground. Πήγε σε ένα χώρο να παίξει το παιδί. Και έπαιξε και παίξανε και μαζί του και σε έπαιξε και σένα. Είχες απόλυτο δίκιο να θυμώσεις. Απόλυτο δίκιο να θυμώσεις. Γιατί όπως μου είπες και έχεις γράψει, γιατί με έχεις γράψει πάρα πολλά, μου να διαβάσω όλα, γιατί μου φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο τη στιγμή που ήμασταν εντάξει μεταξύ μας, εάν δεν τον κάλυπτε μεταξύ μας σχέση, να έρθει να μου πει, ξέρεις, Γεωργία, δεν είναι Γεωργία το όνομα, λέω, να. Ξέρεις, Γεωργία μου, δεν με ελκύς πλέον και θα σταματήσω να είμαι μαζί σου και θα πάω να ανοίξω τα φτερά μου, να ανοίξω τα πανιά μου, να μπω στο Facebook να βρω γκομενικά. Άνεμο στη βράκα σου και άρα στα πανιά σου, θα του λες και εσύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Άνεμο στη βράκα σου και άρα στα πανιά σου. Το λέει μια θεία μου μακαρίτης.
της έλεγα κάτι που δεν της άρεσε, άνεμο στη βράκα σου και αέρα στα πανιά σου. Έτσι. Να έρθει να σου πει στα ίσια, δεν με καλύπτεις κόρη μου. Και εγώ θέλω να πάω να ψαχτώ. Να τελεψαχτώ. Θέλω τελεσέξ. Ένα έγινα 90 χρονών και να μην έχω κάνει τελεσέξ. Πρέπει να κάνω τελεσέξ. Να πάει να κάνει το τελεσέξ και μαζεύει ήσυχου. Έχει απόλυτο δίκιο να νευριάσει. Είναι πολύ φυσιολογικό να νευριάζουμε όταν δεχόμαστε κοροϊδία. Από αυτόν τον άνθρωπο έχει δεχτεί κοροϊδία τουλάχιστον τελευταία 5-6 χρόνια που τελεσεξουαλίζεται μέσα στο Facebook. Μην νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου που του την είπες. Καλά έκανες και του την είπες, γιατί δεν τη λέμε στον άλλο, μένει μέσα μας και παθαίνουμε εμείς ήδη αρρώστιες. Και βγάλ τον από το σύστημά σου. Βγάλ τον. Κάθε σχέση που έχουμε, που κάνουμε, παραμένει σχέση όσο είναι χρήσιμη στη ψυχή μας. Πλέον αυτή η σχέση, από τα 15 χρόνια και μετά, αφού ήταν περίπου 20 όλα, σταμάτησε να είναι χρήσιμη. Εσύ προφανώς, με κάποια δόση συνεξάρτησης, με κάποια δόση κατανοητικότητας, με κάποια δόση αφέλειας του ότι όπως εγώ δεν θα το έκανα αυτό, δεν θα το κάνει κι άλλος, ανέχτηκες. Κάνει πλέον, φτάνει. Και αν θελήσεις κάποτε να κάνεις άλλη σχέση, γιατί όπως μου έχεις γράψει τώρα είσαι θεκλοφάν και είσαι εδώ στο κανάλι και τα βρίσκεις με τον εαυτό σου και φτιάχνεις σχέση με τον εαυτό σου και πολύ καλά κάνεις, να τον περάσεις τον άλλον από μία συνέντευξη, να το ρωτήσεις τι γνώμη έχεις για το Facebook, τι γνώμη έχεις για το τελεσέξ, τι γνώμη έχεις για το ένα, τι γνώμη... Να μάθεις, εάν θελήσεις να κάνεις σχέση. Και το πάμε πολλές φορές, δεν είναι ανάγκη να είμαστε όλοι ζευγαρωμένοι, δεν είναι ανάγκη όλοι να είμαστε σε σχέσεις, μπορούμε να είμαστε καλά και χωρίς σχέση, ερωτική, επενδύουμε στη σχέση μας με τον εαυτό μας, επενδύουμε στις σχέσεις με άλλους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας, σε βαθιές νοηματοδοτούμενες συνδέσεις, deep meaningful connections, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ, η μελέτη της Βοστόνης έχει φτάσει στο συμπέρασμα ότι ο παράγων που καθορίζει την ευτυχία ενός ανθρώπου είναι να έχει deep meaningful connections στη ζωή του, να έχει βαθιές συνδέσεις με νόημα στη ζωή του. Και δεν είναι απαραίτητο να είναι σεξουαλικές και ερωτικές αυτές οι βαθιές συνδέσεις με νόημα. Μπορεί να είναι με ανθρώπους άλλους, να είναι με έναν άνθρωπο που έχεις μια φιλία, να είναι με ένα συγγενή σου που τα βρίσκεται, να είναι με ανθρώπους που να έχετε μια σχέση πλατωνική, όχι απαραίτητα ερωτική και σεξουαλική. Ας ξεκολλήσουμε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να έχουμε γκόμενο, πρέπει να έχουμε γκόμενα, πρέπει να έχουμε άνδρα, πρέπει να έχουμε γυναίκα για να είμαστε καλά. Και όσους μας βρίσκει ασυντρόφευτους το 2021, δεν πειράζει να μας βρει και το 2022 ασυντρόφευτους. Φτάνει να μην μας βρει κακά συντροφευμένους ή να μας βρει δυστυχής. Την ευτυχία μας μπορούμε να τη φτιάξουμε και μόνοι μας. Και μην νιώθετε ενοχές όταν θυμώνετε για πράγματα που είναι άξια θυμού. Να λέτε τι ωραία, τι φυσιολογικά που λειτουργεί το σύστημά μου και δεν ανέχουμε μακακίες. Αυτό ήταν το τελευταίο vlog του 2020. Θα τα πούμε στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Όσοι βλέπετε ζωντανά την πρώτη μετάδοση αυτού του vlog στο live Ρεβεγιόν για την πρωτοχρονιά του 2021 και πάμε για άλλα το 2021. Εκπαιδευόμαστε, μαθαίνουμε, ανοίγουν τα μάτια μας, μάθαμε και τη λέξη τελεσέξ απόψε, τι ωραία λέξη τελεσέξ. Θα κάνουμε τέλε Ρεβεγιόν και θα κάνουμε τέλε live σε λίγο. Σας αγαπώ πολύ, καλό βράδυ και καλή νέα χρονιά να φτάσουμε.